οι εργαζόμενοι της Μέλλον αυτούς τους 2,5 μήνες θα παίξει στα νέα πύρα. Πύρα που διαμορφώθηκε από τις ίδιες τις εξελίξεις, από την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης, από τα ιδεολογήματα της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν τις συνένεσεις των εργαζομένων, να καλλιεργήσουν στην αρχή την ατομική ευθύνη για να κρυφτούν οι δικές τους ευθύνες και ελλείψεις απέναντι στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και στη συνέχεια να καλλιεργήσουν τη συλλογική ευθύνη απέναντι στην κρίση που αυτοί δημιούργησαν αλλά που όλοι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε, μετακυλώντας φυσικά το βάρος στις πλάτες των εργαζομένων. Απέκτησαν επίσης πείρα από την ίδια τη δράση τους, από τις δεκάδες παρεμβάσεις του σωματείου μας, που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όχι μόνο δεν ανέστειλε τη δράση του, αλλά προσάρμοσε τη λειτουργία του και δεν άφησε να περάσει το σκοπητήριο στον χώρο δουλειάς για να μην περάσουν τα σχέδια της εργοδοσίας ανέμακτα και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αν δεν ήταν οι δυναμικές καθημερινές παρεμβάσεις του σωματείου μας, δεν θα είχαν τηρηθεί ούτε τα απαραίτητα. Έτοιμη ήταν η εργοδοσία της Μέλλον να μην δώσει το δώρο Πάσχα, έτοιμη ήταν να κάνει τα στραβά μάτια στην αυστηρή τήρηση των αποστάσεων, στην καθημερινή εξασφάλιση των απαραίτητων ειδικών ειδών ατομικής προστασίας. Κάτω από τη δική μας πίεση αυξήθηκε η καθαριότητα, οι απολυμάνσεις, εξασφαλίστηκε γιατρός σε καθημερινή βάση, πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες ή έλειπαν με εντολή ΕΟΔΗ, δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες. Συνάδελφοι, αν σήμερα μια φράση ταιριάζει στην εργοδοσία της Μέλλον, είναι ότι το τερμάτισαν στην κυριολεξία. Δεν άφησαν τίποτα αναξιοποίητο από τα κατά άλλα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης λόγω πανδημίας, τα οποία τώρα εφαρμόζονται και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στους χώρους δουλειάς, την ίδια στιγμή που η πανδημία, τα πρωτόκολλα υγείας και οι συνδέπειες και οι συστάσεις των ειδικών έχουν πάει περίπατο όσον αφορά παραδείγματος χάρη το άνοιγμα του τουρισμού. Έβγαλε σε αναστολή το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, την οποία την παράτηνε μέχρι τέλος του μήνα, ετοιμάζει σχέδιο περιτροπής εργασίας και πιθανό κύμα πωλήσεων μέσα στο καλοκαίρι. Επιχειρεί νέα επίθεση στο εισόδημα των εργαζομένων, αφού ως τώρα δεν δεσμεύεται να δώσει τα συμφωνηθέντα στα πλαίσια της επιχειρησιακής σύμβασης 90 ευρώ το δίμηνο που με αγώνες πετύχαμε να παίρνουμε οι εργαζόμενοι σαν έξτρα ενίσχυση, με την προκλητική δικαιολογία ότι οι εργαζόμενοι δεν δούλευαν από το διάστημα, άρα δεν τα δικαιούται. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην εφαρμόσει παράλληλα και τη τηλεργασία. Ένα μέτρο που έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα παραπάνω και με επιπλέον σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως δεν τους πέρασε τόσο εύκολα αυτός ο σχεδιασμός, καθώς οι εργαζόμενοι από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκαν όλες τις παραμέτρους της συνεργασίας που ανέδειξε και το σωματείο μας και έτσι περισσότεροι δεν τη δέχτηκαν, καθώς αυτή τη φάση είναι προαιρετική. Και πραγματικά ας αναλογιστούμε τι μπορεί να σημαίνει τηλεργασία για τους εργαζόμενους της Μέλλον, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες μητέρες, επιφορτισμένες με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του νοικοκυριού και της οικογένειας. Τι σημαίνει μεταφέρω τη δουλειά στο σπίτι και είμαι 8 ώρες με το ακουστικό μπροστά σε μια οθόνη, διαχειρίζοντας μάλιστα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών, τραπεζικό απόρριτο, για τα οποία έχουν απολυθεί συνάδελφοί μας με την υπόνοια και μόνο ότι μπορεί να μην τήρησαν το θεσμικό πλαίσιο, θέτοντας σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα πελατών. Τι μπορεί να σημαίνει δουλεύω μόνος μου, χωρίς τον συνάδελφό μου, χωρίς να μπορώ να συμμετέχω στις συναντήσεις της ομάδας, στις εκπαιδεύσεις, στις ενημερώσεις. Πολύ περισσότερο, να μην μπορώ να συμμετέχω στη συλλογική δράση, στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου, στις αποφάσεις και τους αγώνες. Συνάδελφοι, η μάχη που δώσαμε όλο αυτό το διάστημα και που πρέπει τώρα να δυναμώσει δεν είναι εύκολη. Η κυβέρνηση και η εργοδοσία με όλα αυτά τα μέτρα πρότισαν να στείλουν τους εργαζόμενους στο σπίτι τους, μακριά από το χώρο τους, από τους συναδέλφους τους και το σωματείο. Παράλληλα, η εργοδοσία από την πρώτη στιγμή επεδίωξε να διασπάσει τους εργαζόμενους, διαχωρίζοντάς τους σε αυτούς που δουλεύουν στο χώρο και σε αυτούς που είναι στα σπίτια τους, επιστρατεύει εκβιασμούς, ενισχύει το φόβο και την ανασφάλεια, επαναφέρει τη λογική του μικρότερου κακού, όπως για παράδειγμα με το δίλημα εκπεριτροπής εργασία ή απολύσεις, δουλειά με μειωμένα δικαιώματα για να σωθεί η εταιρεία ή η ανεργία. Όμως το σωματείο και οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα, γιατί έχουμε και την πείρα των προηγούμενων χρόνων που λέει ότι μόνο με τους σωστά προσανατολισμένους αγώνες μας, με τη δύναμη και την ενότητά μας, μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στα σχέδιά τους, ακόμα και να έχουμε κατακτήσεις.
Θα πάρουμε όλα τα μέτρα. Θα αξιοποιήσουμε κάθε μορφή. Όπως κάναμε και μέσα στην καραντίνα, που οργανώσαμε συγκεντρώσεις, τηλεδιασκέψεις, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε άλλους κλάδους. Όπως και σήμερα με τις τάσεις εργασίας και τη συγκέντρωσή μας. Έτσι και στη συνέχεια. Για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να απαιτήσουμε να επιστρέψουμε όλοι στον χώρο δουλειάς με τους ίδιους όρους. Να στείλουμε μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουμε ξανά παλάκι μεταξύ της μέλων και των τραπεζιτών, ότι δεν έχουμε λόγο να αγωνιούμε για τις μεταξύ τους συμφωνίες και διαπραγματεύσεις και ότι οι ανάγκες μας δεν μπορούν να μπαίνουν στο δικό τους παζάρι κάθε φορά. Να απαιτήσουμε να μην πληρώσουμε ξανά εμείς την κρίση που δημιουργούν οι ίδιοι και το σύστημα που υπηρετούν. Μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας. Τώρα είναι η δική μας ώρα. Καλή δύναμη.